στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκύλωσεν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέ, δια σούτας ψυχάς ημών. Αμήν. Διαβάζοντας αυτές τις ημέρες το γεροντικό, είδα μερικούς μοναχούς, φυσικά από τα πρώτα χρόνια τα μοναστικά, όταν ήταν στις ερήμους και ήταν κυρίως ασκητές, δεν ήταν μέσα σε κοινόβια, αλλά και οι ασκητές τότε, αν υπολογίσει κανείς την εποχή του Μεγάλου Αντωνίου, ότι γύρω του μπορεί να είχε 10.000 ανθρώπους, 10.000 μοναχούς. Μπορεί να μην ήταν κοινόβιο να ζούσαν όλοι μαζί, να ήταν τότε στις σπηλιές μέσα, στις ερήμους. Αλλά δεν πάβει όλοι μαζί να αποτελούσαν μια λαύρα, θα λέγαμε, μεγάλη. Διάβαζα λοιπόν πώς είχαν πνευματικούς καρπούς και πώς είχαν φτάσει σε κάποια ύψη. Και λέω, κοίταξε να δεις εμείς τι χάλια έχουμε, ρε παιδί μου. Πόσο δηλαδή χαμηλά πνευματικά είμαστε. Έτσι θα σας διαβάσω μερικά μέσα από το γεροντικό. Διηγούνται, λέει, οι συνασκητές του για τον Αβά Ιωάννη, τον Κολομβό, πως ο νους του πολύ συχνά σταματούσε σε πνευματική θεωρία και την ώρα ακόμη που ήταν απασχολημένος με το εργόχειρό του. Μια μέρα, λέει, έπλεξε ψαθή για δύο ζεμπίλια και το έραψε σε ένα. Το κατάλαβε πια μόνο όταν πήγε να το κρεμάσει στη θέση του. Άλλοτε πάλι πέρασε από ένα κελί ένας αδελφός να πάρει στην αγορά τα ζεμπίλια του γέροντος. Εκείνος πήγε μέσα να τα φέρει, αλλά απορροφημένος στις σκέψεις του καθώς ήταν, λησμόνησε και κάθισε και συνέχιζε το πλέξιμό του. Βλέποντας πως αργούσε ο αδελφός, χτύπησε πάλι την πόρτα. Σαν βγήκε ο γέροντας, του θύμισε τα ζεμπίλια. Πήγε εκείνος πάλι μέσα να τα φέρει, μα πάλι ήρθε σε πνευματική θεωρία και τα ξέχασε. Για τρίτη φορά αναγκάστηκε να ξαναχτυπήσει ο αδελφός. «Τι ζητάς, παιδάκι μου?» ρώτησε προβάλλοντας πάλι στην πόρτα ο Όσιος. «Τα ζεμπίλια, αβά». Ο γέροντας τότε τον πήρε από το χέρι και τον έφερε μέσα στο κελί. «Αν ήρθες για ζεμπίλια», του είπε, «να, εδώ είναι. Πάρε όσα σου χρειάζεται, γιατί εγώ δεν έχω καιρό». Τι βλέπουμε εδώ? Ότι ενώ έκανε εργόχειρο, ανέβαινε σε πνευματική θεωρία, δηλαδή λέγοντας την ευχή «Κύριε σου Χριστέ, ελεησόμε», «Κύριε σου Χριστέ, ελεησόμε τον αμαρτωλό», συναρπαζόταν και ανέβαινε στα ουράνια. Και ενώ τον διέκοπτε ο άλλος για να πάει, να μπει μέσα, να πάρει, να ψωνίσει, με το που έμπαινε μέσα, τον συνάρπαζε πάλι πνευματική θεωρία και ξεχνιόταν ότι περίμενε ο άλλος έξω από την πόρτα. Που σημαίνει εδώ, αφού ακούω για πόρτα, ότι σίγουρα δεν ήταν έξω σε κάποια τρύπα. Αν και τις σπηλιές τότε, από ό,τι έχουμε πάρει στις ερήμους αυτές, έχω δει ότι στη σπηλιά τη χτίζουν μπροστά, όπως τη χτίζουν οι Βεδουίνοι σήμερα. Τις χτίζουν γιατί ζουν και έτσι ακόμα οι άνθρωποι εκεί. Κάτω που πήγαμε στο Μεγαντώνιο εκεί, στην έρημο του Μεγάλου Αντωνίου που ζούσε, στις σπηλιές τις χτίζουν μπροστά κανονικά με πέτρα και βάζουν μια ξύλινη πορτούλα. Και οπότε μέσα στη σπηλιά την έχουν σαν δωμάτιο, την κουζινίτσα τους, το ένα τους, εκεί που καταλύουν, που ξεκουράζονται κτλ. Ένας λέει ένα άλλο λοιπόν. Νέος ακόμα και αρχάριος στη μοναχική ζωή, ο Αβάς Ισαάκ πήγε μια μέρα στον Όσιο Ποιμένα.
Ενώ συνομιλούσαν, άκουσε ο Αββάς Ισαάκ να λαλεί κάποιος πετινός. Υπάρχουν και κοκόρια σε αυτή την εδώ την έρημο. Διέκοψε την πνευματική συζήτηση για να ρωτήσει ο Ισαάκ, παραξενεμένος, τον Αββά ποιμένα. «Μη με αναγκάζεις να σου πω αυτά που δεν θέλω, Ισαάκ», του είπε στεναχωρημένος ο Όσιος. «Τέτοιες φωνές, παιδάκι μου, ακούνε μόνο εκείνοι που έχουν σκορπισμένο το νου τους στα υγιεινά και όχι στα πνευματικά που συζητούμε τώρα. Όσοι όμως προσιλώνουν στο Θεό, προσιλώνονται στο Θεό και προσέχουν την πνευματική κουβέντα που κάνουν, δεν ακούν κανένα κουκόρι». Σκεφτείτε δηλαδή ότι τον επέκληξε ο Όσιος ποιμένας, τον Αββά Ισαάκ, γιατί πάνω στην κουβέντα που κάνανε την πνευματική, ο Αββάς ποιμένας ήταν τόσο αφοσιωμένος, που το μυαλό του ήταν και δεν άκουγε τίποτα άλλο. Εν αντιθέσει με τον Ισαάκ, κουβέντιαζε μεν, αλλά το μυαλουδάκι του και τα αυτάκι του ήταν αλλού. Που σημαίνει ότι δεν το συνάρπαζε η κουβέντα, ο λόγος περί Θεού. Ναι, μεν συζητούσε και άκουγε, αλλά ταυτόχρονα το μυαλουδάκι του ταξίδευε. Συγκρίνεται τώρα το καθένας μας τον εαυτό του. Να δείτε πόσο πνευματικά χαμηλά είμαστε από αυτούς τους απλούς μοναχούς που ζούσαν σε τέτοιες συνθήκες. Και πόσο αγώνα πρέπει να κάνουμε, τουλάχιστον να ανεβούμε λίγο πιο πάνω και να τους φτάσουμε. Λέει ένα άλλο. Σαν πλησίαζε η ενάτη ώρα, θύμιζε πάντοτε στον Όσιο Σισόη, ο μαθητής του, να σηκωθεί να φάει το λιγοστό ψωμάκι του. «Δεν φάγαμε, παιδάκι μου?» τον ρώτησε ο Αββάς Σισόης. «Όχι ακόμα, Αββά». «Ε, τότε ας φάμε». Δεν αισθανόταν την ανάγκη της υλικής τροφής, γιατί τρεφόταν με πνευματική τροφή συνεχώς ψυχή. Βλέπετε ότι το πόσο ήταν αφοσιωμένος τις υπόλοιπες ώρες στο πνευματικό του το έργο, ξεχνούσε την πείνα του. Που εμείς άμα και φτάσει η ώρα που είναι το φαγητό, το καταλαβαίνουμε αμέσως στο στομάχι, προειδοποιεί και ζητάει να φάει. Και λέμε, δεν θα φάμε ακόμα. Και δείτε πόσο χαμηλά είμαστε πνευματικά. Απλή μοναχή είναι αυτή. Ξέρει μου. Και για απλά πράγματα. Βλέπετε, είναι απλά, απλά πράγματα. Αλλά πόσο ύψος πνευματικό είχαν ανέβει. Και γι' αυτό αυτά τους φαινόντουσαν πολύ υγιεινά. Δηλαδή, άμα τους έλεγε ότι πρέπει να επαναφάσει, όλοι γιατί δεν φάγανε. Δεν θυμόταν αν έφαγε ή δεν έφαγε. Γιατί έτρωγε απλώς για να συντηρεί το στη ζωή. Ενώ εμείς σήμερα ζούμε για να τρώμε. Κάνει μια διαφορά. Τρώω για να ζήσω ή ζω για να τρώω. Να απολαμβάνω δηλαδή. Υπάρχει μια τεραστία διαφορά. Πήγε κάποτε με τους αδελφούς ο Αββάς Μακάριος να μαζέψει φοινικόφυλλα για το εργόχειρό του. Όταν νύχτωσε, τον προσκάλεσαν να φάει μαζί τους. Εκείνος, για να μην τους λυπήσει, έφεγε. Το άλλο βράδυ τον φώναξαν πάλι για φαΐ. «Ε, φάτε εσείς, παιδιά μου, πάλι θα ξαναφάμε», λέει ο Όσιος. «Φάτε εσείς που έχετε ακόμα ανάγκη από υλική τροφή. Εγώ δεν επιθυμώ τέτοια τροφή σήμερα». Και δεν έφεγε. Αν αξιώθηκες να λάβεις κάποιο χάρισμα πνευματικό, συμβουλεύει κάποιος πατέρας της ερήμου, μην υψηλοφρονήσεις γι' αυτό το χάρισμα που σου έδωσε ο Θεός. Τίποτα καλό δεν έχεις που να μην προέρχεται μόνο από το Θεό. Αν λοιπόν δεν πολιτεύεσαι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, θα αφαιρέσει από σένα το δικό του χάρισμα και θα το δώσει σε άλλον πιο ταπεινόν άνθρωπο. Λένε για κάποιο γέροντα πως 7 ολόκληρα χρόνια προσευχόταν να του δώσει ο Θεός κάποιο πνευματικό χάρισμα.
Βλέπετε, ζητούσε ο μοναχός να τον χαριτώσει ο Θεός και να του δώσει κάποιο πνευματικό χάρμα. Το διορατικό, το προορατικό, το ιαματικό. Παρακαλούσε κανένα το Θεό. Όταν επιτέλους το έλαβε, πήγε να το πει σε έναν γείτονά του, πολύ διακριτικό πατέρα. Μεγάλος κόπος έκανε εκείνος κουνώντας το κεφάλι του. Πήγαινε να κάνεις άλλα 7 χρόνια προσευχή να σου το αφαιρέσει ο Θεός, γιατί δεν σε συμφέρει κανένα. Ο γέροντας υπήκουσε και προσευχήθηκε ώσπου του πήρε ο Θεός το χάρισμα πάλι πίσω που τόσα χρόνια επίμονα του ζητούσε. Ένας ερημίτης δέχτηκε μια μέρα την επίσκεψη κάποιου συνασκητή του. Σαν έφτασε η ώρα του φαγητού, είπε στον υποτακτικό να ετοιμάσει λίγη φακή και να βρέξει τα παξιμάδια για να φιλοξενήσουν τον επισκέπτη. Ο νέος έκανε όπως του είπε. Οι γέροντες όμως, απορραφημένοι από την πνευματική συζήτηση που είχαν αρχίσει, έμειναν στη θέση τους ως την άλλη ημέρα του μεσημέρι, χωρίς να νιώσουν πείνα ή νύστα ή και κάποια κούραση. Τότε είπε πάλι ο ερημίτης στον υποτακτικό του, «Μαγείρεψε παιδί μου λίγη φακή να πάει και ο ξένος μας». «Αβά, από χθες είναι όλα έτοιμα στην τράπεζα», αποκρίθηκε ο νέος. «Από χθες, πέρασε κιόλας μια μέρα, ας καθίσουμε πια όλοι μαζί να πάμε». Πάλι δηλαδή, χάνουν και το χρόνο. Βλέπετε με πόση, θα έλεγα, απλότητα ζητάνε από το Θεό να τους δώσει ένα χάρισμα ή να έχουν ένα χάρισμα. Και βλέπετε πώς ο Θεός τους ακούει, πώς ο Θεός τους χαριτώνει, πώς όλα αυτά γίνονται. Κάποιος άλλος γέροντας επισκέφτηκε ένα από τους πατέρες. Έψησε εκείνους λίγα όσπρια για να τον φιλοξενήσει. Όταν έδυσε ο ήλιος, πρότεινε στον επισκέπτη του να πούν την προσευχή τους πριν καθίσουν στην τράπεζα. Ο άλλος δέχτηκε πρόθυμα. Άρχισαν. Τότε ο μεν ένας είπε απ' έξω όλο το ψαλτήρι και ο άλλος αποστήθησε τους δύο μεγάλους προφήτες. Έτσι ξημερώθηκαν και έφυγε ο επισκέπτης, χωρίς κανένας από τους δύο να θυμηθεί το φαγητό που τους περίμενε στην τράπεζα. Δεν καθίσαν να κάνουν προσευχή για να φάνε. Αλλά λέει, αδελφέ, λέει, μια και κουβεντιάζαν πνευματικά, του λέει, δεν συμπροσευχόμαστε. Κιόλας, πριν ξεκινήσουμε να φάμε, να συμπροσευχηθούμε. Οπότε ξεκινώντας να συμπροσεύονται, ο ένας συναρπάστηκε και είπε όλο το ψαλτήρι απ' έξω. Ο δε δεύτερος ήξερε απ' έξω δύο προφήτες και είπε όλα τα κείμενα των δύο προφητών με αποτέλεσμα να ξημερώσει η επόμενη ημέρα. Ξεχαστήκανε οι λυκιώνες και χωριστήκανε και χαιρετηθήκανε χωρίς να φάνε τελικά. Ο υποτακτικός κάποιου θεωρητικού γέροντος διηγεί τους στους αδερφούς πως μία βραδιά έβαλαν τράπεζα να φάνε με τον γέροντά του. Ενώ ο νέος άρχισε να λέγει τη συνηθισμένη προσευχή του φαγητού, ο γέροντας ήρθε σε έκσταση και προσήφηκε το στην ίδια θέση ακίνητος, ως το επόμενο βράδυ. Φανέρωσε δε ύστερα από πολλές παρακλήσεις τον αδελφό πως είχε αρπαγεί ο νους του στα ουράνια και έβλεπε απόκρυφα μυστήρια που το απεκάλυψε ο Θεός. Κάποιος ερημίτης που είχε μεγάλη ταπείνωση στην καρδιά του έλαβε από τον Θεό το διορατικό χάρισμα. Έτσι μια μέρα προείδε πως πήγαιναν κοσμικοί να τον επισκεφτούν και λυπήθηκε πολύ γι' αυτό. Σηκώθηκε τότε και πήγε σε ένα συνασκητή του να τον παρακαλέσει να προσευχηθούν μαζί στον Κύριο να του πάρει το χάρισμα. Ενώ λοιπόν προσευχόταν, άκουσε μια φωνή να του λέει, «Σου παίρνω το χάρισμα, αλλά όταν το θελήσεις θα στο δώσω και πάλι».
Σε ένα πολύ ταπεινό μοναχό φάνηκε ο διάβολος σαν άγγελος. Φωτεινός και του είπε, για να τον ρίξει σε υπερηφάνεια, «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ και ήρθα να σε χαιρετήσω, γιατί εσύ έχεις πολλές αρετές σαν μοναχός και σου αξίζει», μου είπε ο Θεός. «Κοίτα, μην έχεις κάνει λάθος», αποκρίθηκε ο μοναχός, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του ο ταπεινός καλόγερος. «Εγώ, άγγελε», του λέει, «ζω ακόμα στην αμαρτία, γι' αυτό δεν είμαι άξιος να βλέπω αγγέλους». Και ο δίθεν Γαβριήλ εξαφανίστηκε. Είδατε ότι η ταπείνωσή του οδήγησαν κάποτε τον Αβάλο Γκίνου, ένα δυστυχή δαιμονισμένο, και τον παρακαλούσαν να τον κάνει καλά. «Δεν έχω τέτοιο χάρισμα», έλεγε εκείνος με ταπείνωση. «Πηγαίνετε στον Αβά Ζήνωνα. Εκείνος με την προσευχή του μπορεί να διώξει το δαιμόνιο». Πήγαν τον άνθρωπο στον Αβά Ζήνωνα. Εκείνος τον λυπήθηκε και άρχισε να εξορκίζει το πονηρό πνεύμα να φύγει από το βασανισμένο πλάσμα. Το δαιμόνιο άρχισε να γριεύει και ξαφνικά φώναξε στον γέροντα. «Μήπως νομίζεις πως για λόγους σου φεύγω? Ο Αβάς Λογκίνος προσεύχεται αυτή τη στιγμή και η δική του προσευχή δεν με αφήνει να σταθώ. Σε σένα δεν δίνω καμία σημασία». Και έφυγε το θεμό. Μια γυναίκα πάλι που έπασχε από καρκίνο, επειδή είχε ακούσει τη φίλη του Αβά Λογκίνου, ξεκίνησε και αυτή να πάει να τον βρει για να αποκτήσει την υγεία της. Καθώς τον γύρευε στην τύχη μέσα στην έρημο, συνάντησε ένα καλόγερο να κόβει ξύλα. Πήγε κοντά του και τον ρώτησε πού έμενε ο Αβά Λογκίνος. «Τι τον θέλεις?», ρώτησε εκείνος. «Σε συμβουλεύω να μην πας, γιατί δεν είναι καθόλου καλός άνθρωπος, ούτε καλός μοναχός. Αλλά μήπως επεφέρεις από τίποτε, παιδί μου?». Η δυστυχισμένη γυναίκα του έδειξε τότε μια ανοιχτή πληγή που έβγαζε αφόρητη δυσοσμία. Ο καλόγερος τη σταύρωσε και της είπε: «Γύρισε σπίτι σου και Θεός θα σου δώσει την υγεία σου. Ο Λογκίνος δεν μπορεί δυστυχώς να σε βοηθήσει σε τίποτα». Έφυγε εκείνη δίνοντας πίστη στα λόγια του αγνώστου. Ώσπου να φτάσει σπίτι της, δεν έμεινε ίχνος από τη φοβερή αρρώστια. Αργότερα έμαθε από τους αδελφούς πως εκείνος που την είχε κάνει καλά, με τέτοιο παράδοξο τρόπο, ήταν ο ίδιος ο Αβάς Λογκίνος. Ένας αρχάριος μοναχός ρώτησε κάποιο γέροντα πως σε μερικούς ανθρώπους έχει δοθεί το χάρισμα να βλέπουν αποκαλύψεις και να μαθαίνουν τα ουράνια μυστήρια. «Μη μακαρίζεις μόνο αυτούς, παιδί μου», αποκρίθηκε ο σοφός γέροντας, «μα πιο πολύ να μακαρίζεις εκείνους που βλέπουν διαρκώς τις αμαρτίες τους και ανακαλύπτουν τις αδυναμίες τους και γνωρίζουν πολύ καλά τον εαυτό τους». Πριν λίγες μέρες, Αβά, είπε πάλι ο αδελφός, είδε ένα μοναχό να βγάζει δαιμόνιο από κάποιον άρρωστο και τον εθαύμασε. «Εγώ δεν επεθύμησα ποτέ», αποκρίθηκε ο γέροντας, «να διώξω δαιμόνια και να γιατρεύω αρρώστιες. Παρακαλώ μόνο τον Θεό να μην γίνω ο ίδιος περίγελος του Σατανά και αγωνίζομαι να καθαρίζω το μυαλό μου από τις πονηρές σκέψεις που έχω. Αν το κατορθώσω, τότε θα είμαι άξιος θαυμασμού. Όποιος πετύχει να καθαρίσει την ψυχή του από τις αμαρτίες και αγαπά το Θεό και τον πλησίον του, αυτός είναι άξιος θαυμασμού και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή μαζί με τους θαυματουργούς, πατέρες». Ένας ευλαβής χριστιανός άφησε τον κόσμο. Πήρε το μικρό του γιο και πήγε στην έρημο. Πέρασαν χρόνια. Ο πατέρας είχε προοδεύσει πολύ στην αρετή. Έφερε με την προσευχή του στα λογικά του κάποιο δαιμονισμένο. Τότε ο γιος πήγε σε ένα μεγάλο γέροντα και του παραπονέθηκε: «Ο πατέρας μου Αβά πρόκοψε πιο πολύ από μένα και διώχνει τώρα και δαιμόνια». «Δεν είναι μόνο αυτό σημάδι προκοπής, παιδί μου», αποκρίθηκε ο γέροντας. «Δεν είναι του ανθρώπου τα θαύματα, αλλά είναι η δύναμη του Θεού που κάνει τα θαύματα. Καθώς επίσης είναι και η πίστη του αρρώστου ή οι προσευχές των συγγενών του. Πολλοί που δεν το κατάλαβαν αυτό, έπεσαν σε υπερηφάνεια και τελικά ζημιώθηκε η ψυχή τους. Η πιο μεγάλη προκοπή για τον άνθρωπο είναι η ταπείνωση της καρδιάς. Όποιος αξιωθεί να την αποκτήσει, δεν έχει φόβο να παρασυρθεί
ποτέ από το κακό και την αμαρτία. Επιθυμείς, αδελφέ, ρωτάει ο Αβάς Πιτηρίων, ο μαθητής του Οσίου Αντωνίου, επιθυμείς να διώχνεις δαιμόνια? Τότε μάθε πρώτα να υποτάσσεις τα πάθη σου. Όποιο πάθος βγάλεις πρώτα από μέσα σου, διώχνεις μαζί και το δαιμόνιο που το προκαλεί. Γιατί κάθε πάθος έχει και το δαιμόνιό του από πίσω. Νικώντας τα πάθη σου, θα έχεις διώξει πολλά δαιμόνια από πάνω σου. Ένας ερημίτης έζησε 30 ολόκληρα χρόνια στην έρημο, τρώγοντας μόνο από τους καρπούς της φοινικιάς, που είχε φυτρώσει έξω την καλύβα του. Ύστερα όμως του έσπηρε ζυζάνια στο νου ο διάβολος και άρχισε να συλλογίζεται πως άδικα κάθισε 30 χρόνια στην έρημο. Και τι κέρδισα, έλεγε στον εαυτό του. Ούτε αποκαλύψεις είδα εγώ, ούτε και κανένα θαύμα έκανα, όπως κάνανε οι παλιοί ασκητές. Ας το καλό μου, ας γυρίσω στον κόσμο, ίσως εκεί να προκόψω περισσότερο. Το είχε σχεδόν αποφασίζει και ετοιμαζόταν, όταν ο Θεός που τον λυπήθηκε για τους τόσους σκόπους του, 30 χρόνια ήταν, έστειλε τον άγγελό του να τον εμποδίσει. Τι μεγαλύτερο θαύμα θέλεις, του είπε ο άγγελος, από αυτό που έκανες τόσα χρόνια, από την υπομονή και τη μεγαλοψυχία που σου έδωσε ο Θεός, να μένεις τόσα χρόνια καταρχάς ολομόναχος σε αυτό τον άγριο τόπο, μόνος, και τρώγοντας μόνο από τους καρπούς αυτού του δέντρου που είσαι έξω από την καλύβα σου. Κάνε λίγη υπομονή και ζήτησε από τον Θεό περισσότερη ταπείνωση. Έτσι έμεινε στον τόπο του ερημίτης, ευχαριστώντας τον Θεό που τον στήριξε με τον άγγελό του. Σε αυτά που σας διάβασα μέσα από το χαιρωτικό, βλέπουμε ότι με τους αγώνες που κάνανε οι πατέρες, το πόσο αφοσιωνόντουσαν στο Θεό. Δηλαδή πρώτη μεριμνά τους, πρώτη αγάπη τους, πρώτο σκεπτικό τους, τα πάντα ήταν ο Θεός. Είναι αυτό που πρέπει και εμείς σιγά 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 να αποκτούμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Φεύγοντας από τα υλικά, ο άνθρωπος ανεβαίνει όλο και πιο πνευματικά. Μόνο έτσι μπορεί ο άνθρωπος να καθαρίσει την ψυχή του. Και βλέπετε, ο Θεός τους χαρίτωνε και έκαναν σημεία. Και ευτυχώς είχαν επίγνωση ότι δεν τα κάνουν, εκτός από τον τελευταίο, ο οποίος καημένος νόμιζε, σου τσάμπα κάτσα τόσα χρόνια, τσάμπα έκανε άσκηση. Τσάμπα έκανε, αφού κανένα χάρισμα που δεν έλαβα. Ούτε προορατικό, ούτε ιαματικό, ούτε έβγαλα κανένα δαιμόνιο. Άρα τσάμπα κάθισε. Μα ό,τι κάνουμε, δεν κάνουμε για να αποκτήσουμε κάποιο χάρισμα από το Θεό. Αγωνιζόμαστε μόνο και μόνο από αγάπη για το Θεό. Αγαπάω το Θεό και μένω κοντά. Χωρίς την παρουσία Του δεν μπορώ να ζήσω. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, προτιμώ να μην αναπνέω παρά να μου κόψετε την προσευχή μου και την επικοινωνία μου με τον Θεό. Το ίδιο πράγμα πρέπει να αισθάνεται η ψυχή μας. Το ίδιο πράγμα μέσα μας, στο κελί μας που καθόμαστε, στο διακόνημά μας που είμαστε, την ώρα που κάνουμε το κομποσκήνι, την ώρα που λέμε το Κύριε Σου Χριστέ ελέησόν με, την ώρα που κάνουμε τις ακολουθίες, την ώρα που κάνουμε την αγρυπνία. Αυτά πρέπει να τριγυρίζουν στο μυαλό μας. Δηλαδή τι, η αγάπη μας προς τον Θεό. Πόσο Θεέ μου θέλω να είμαι μαζί σου. Πόσο Θεέ μου θέλω να είμαι κοντά σου. Και να του το λέμε το Θεό. Να του το λέμε. Και ξέρετε ο Θεός, ακούγοντάς τον, είσαι ένα παιδάκι που θα έρχονται και θα σου έλεγε, αχ πάτερ μου, πόσο θα ήθελα να με έπαιρνες. Ένα μωράκι να σου έλεγε. 3, 4, 5 χρόνια να μιλούσε. Πόσο θα ήθελα, παππούλη, να με έπαιρνες για λίγο στην αγκαλιά σου. Δεν σου ξανά έλεγε μετά από λίγο. Αχ παππούλη μου, πόσο θα ήθελα να μείνεις στην αγκαλιά σου για λίγο. Αχ παππούλη μου, μετά από λίγο πάλι. Στο τέλος ακούγοντάς μου, θα το έπαιρνες. Θα του ικανοποιούσες
αυτή την επιθυμία. Το ίδιο κάνει και εμείς, κάνει και εμάς ο Θεός. Είναι ο πατέρας και είμαστε τα παιδιά του. Ακόμα και ξένα παιδιά του να είμαστε. Κακά παιδιά του, αμαρτωλά παιδιά του. Ακούγοντάς μας, και ένα ραπάκι να ήταν, θα το έπαιρνες τελικά. Άμα σου λέγε, σε παρακαλώ, πάρε με λίγη αγκαλίτσα. Πόσο πολύ θα το ήθελα να ήμουν μέσα στην αγκαλίτσα σου. Τελικά θα το έδινε σε σπλαχνία και θα το έπαιρνε. Το ίδιο κάνει και ο Θεός με εμάς. Άρα και στην ακολουθία, μπορεί να μην καταλαβαίνουμε πολλές φορές τα λόγια που λέει ο ψάλτης. Να μην τα κατανοούμε, αλλά επικοινωνεί η ψυχή με τον Θεό μας. Ψυχή εκείνη τη στιγμή πρέπει να προσεύχεται. Και με τέτοιες σκέψεις να αναζητά τον Θεό. Να παρακαλεί τον Θεό. Και τότε ο Θεός το κάνει. Δεν είναι ότι και στον άλλον που ζείτε και δώσ' μου Θεέ μου ένα πάνισμα, του το έδωσε. Και του λέει, και μετά λέει πάρ' το πίσω. Το πήρε πάλι ο Θεός. Και του είπε η φωνή του Θεού. Όποτε θέλεις, θα σου ξαναδώσω. Που σημαίνει ότι ο Θεός μας ακούει. Δεν είναι κουφός. Είναι τόσο δίπλα μας, τόσο κοντά μας, που μας ακούει ακριβώς το τι του λέμε. Επικοινωνεί άμεσα μαζί μας. Και μας βλέπει και μας ακούει. Άρα λοιπόν, πρέπει αυτό το ζητάμε.